Η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά και χτες οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν τις 100.000. Ενώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες τα περισσότερα ραντεβού είναι κατηλημένα στην Αττική. Το οικοφορτίο πάντως παραμένει αυξημένο σε όλη τη χώρα. Το πρόβλημα είναι δίπλα μας και θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας. Πάνω από 5.000 νοσηλεύονται και αντίστοιχες οικογένειες αγωνιούν. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τον εμβολιασμό των υγειονομικών, αλλά και για την υποχρεωτικότητά του. Για το θέμα της πατέντας των εμβολίων συζητούν και οι Έλληνες επιστήμονες. Που έχει αυτό το εμβόλιο που σώζει ζωή, που αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η κουβέντα ότι θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και να σπάσει και η πατέντα ως δημόσιο αγαθό, πραγματικά είναι περίεργο το γεγονός της άργησης κάποιων να κάνουν το εμβόλιο. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι άκερη. Γιατί η πατέντα καταρχάς δεν έχει ακόμα βγει. Καμία πατέντα δεν έχει βγει. Χρειάζονται περίπου 18 μήνες, μπορεί να κάνει και περισσότερο. Και από τη στιγμή που θα βγουν, θα υπάρχει μια περίοδος, επειδή είναι πολύπλοκες πατέντες, για να τελεσιδικήσουν θα φτάσουμε στα 2,5-3 χρόνια. Το θέμα της τεχνικής παραγωγής εμβολίων είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή, σήμερα, εμείς παίρναμε τη συνταγή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η τεχνική υποδομή για να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Οι μεταλλάξεις δημιουργούν προβληματισμό. Τα κρούσματα ειδικής μετάλλαξης έφτασαν τα 5 στη χώρα μας, ενώ ακόμη 243 κρούσματα με μετάλλαξη που περιέχουν τα στελέχη Νότιας Αφρικής και Βραζιλίας εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 812. Η ανησυχία ηγείται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κρούσματα είναι πιθανό να είναι πιο ανθεκτικά στα αντισώματα, άρα και στα εμβόλια.